Μια δύσκολη σύνοδο κορυφής, πολύ δύσκολη. Ακριβώς γιατί κατά την άποψή μου, και θα το πω χωρίς περιστροφές, διότι πρέπει να το παραδεχθούμε ειλικρινώς, δεν ισχύει αυτό που λέμε πολύ συχνά και καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις μας, ότι λειτουργούμε και αποφασίζουμε σύμφωνα με τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε 28. Φαίνεται ότι δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες όλοι. Αυτά που γνωρίζαμε ως ιδρυτικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη, τον ουμανισμό, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον απαρέκλειτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που αποτελούν, κατά την άποψή μας, θεμέλιο λίθο των αξιών της του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν τα μοιραζόμαστε εξίσου, δεν αποτελούν κοινό τόπο και για τους 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις, μια ακραία συντηρητική, σοβινιστική, αντιμεταναστευτική και σε μια, θα την χαρακτήριζα, πιο δημοκρατική, πιο ουμανιστική προσέγγιση. Χθες υπήρξε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε ως τις 5 το πρωί τα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν μια ευρωπαϊκή συλλογική λύση απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση που είναι η μεταναστευτική κρίση. Μία λύση στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης, καθώς, επαναλαμβάνω, η αντίληψη αυτή θεωρεί ότι η μεταναστευτική κρίση αποτελεί ένα συλλογικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, μία ευρωπαϊκή πρόκληση. Και από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις εκείνες που επιλέγουν να κινηθούν στη βάση της περιχαράκωσης και των μονομερών ενεργειών και όχι στην βάση του διαμερισμού της ευθύνης, η οποία προκύπτει από την ίδια τη συμμετοχή τους, από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι η Ελλάδα τάχθηκε και υπερασπίστηκε την πρώτη αντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, χθες δίνοντας διαπραγματευτικές μάχες, εξονυχιστικής προσπάθειας σε ό,τι αφορά το λεκτικό ενός κειμένου που πέρασε από 40 κύματα, εντούτοις πιστεύω ότι στο τέλος καταλήξαμε σε μια λύση όπου δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά αποφύγαμε μια σειρά κινδύνων που θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον και στην ίδια τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος που αποφεύχθηκε ήταν στο ζήτημα των πρωτογενών ροών στην Κεντρική Μεσόγειο να προκριθεί μια απόφαση που θα ανέφερε ρητά ότι η επαναπροώθηση στην Αφρική θα γίνει σε κλειστά κέντρα και κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα αν χρήζει ή όχι διεθνούς προστασίας, θα επιστρέφει πίσω στην Αφρική. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν απόλυτα αντίθετη με ό,τι έχουμε γνωρίσει σήμερα ως διεθνές δίκαιο. Ο δεύτερος κίνδυνος που αποφεύχθηκε ήταν να καταγραφεί στο κείμενο η θέση ότι όποιες δευτερογενείς ροές συνεχίζουν να υφίστανται προς την Κεντρική Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μονομερώς με συνοριακούς ελέγχους και άρα με την de facto δημιουργία ενός μικρού δυτικοευρωπαϊκού Σέγγεν. Ένας κίνδυνος άλλωστε που είχε επισημανθεί από τη Γερμανία και την Αυστρία κατά την άτυπη συνάντηση της προηγούμενης Κυριακής. Και ένας ακόμα κίνδυνος που αποφεύχθηκε επίσης ήταν η προοπτική, η αναγκαία αναθεώρηση
του Δουβλίνου σε μια δίκαιη κατεύθυνση να μετατεθεί στις καλένδες με πραγματικό στόχο όσων εισηγούνται αυτή την θέση να ακυρωθεί τελικά μετά τις ευρωεκλογές του 2019, γιατί αυτό ήταν ο στόχος, θεωρώντας ότι οι ευρωεκλογές αυτές θα δώσουν συσχετισμούς ακόμα πιο αρνητικούς, ακόμα πιο θετικούς για τις ακραίες συντηρητικές, ακροδεξιές, λαϊκιστικές θέσεις, εθνικιστικές, σοβινιστικές θέσεις κομμάτων στην Ευρώπη. Λοιπόν, μπροστά σε αυτούς τους κινδύνους, η Ελλάδα έθεσε στην πρώτη γραμμή αρχές και αξίες. Αυτό που εμείς ονομάζουμε ιδρυτικές αρχές και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα έλεγα και αυτό που χαρακτηρίζει το δικό μας αξιακό πλαίσιο. Διότι η Ελλάδα υπερασπίζεται και μια μακρά παρακαταθήκη αγώνων, αλλά και ενός ειδικού αξιακού φορτίου. Πιστεύω ότι ήμουν συνεπής με αυτές τις αρχές και τις προσωπικές δικές μου, αλλά και αυτές που εκπροσωπεί η Ελλάδα διαχρονικά. Υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι μια ταυτότητα για την Ευρώπη που αντιστοιχεί στη λογική του ανθρωπισμού, στη λογική της αλληλεγγύης, του διαμερισμού της ευθύνης απέναντι στα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, σας είπα τι αποφύγαμε, να σας πω τι κερδίσαμε. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίστηκαν, κατά την άποψή μου, σημαντικά πράγματα. Πρώτον, τονίστηκε στο κείμενο της απόφασης ρητά ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή να αφορά και τις τρεις διαστάσεις. Βεβαίως την εξωτερική, δηλαδή τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, χώρες προέλευσης και καταγωγής των μεταναστών και των προσφύγων, τη διαχείριση των συνόρων, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχει αυξημένη προστασία, αλλά ταυτόχρονα και τη λεγόμενη εσωτερική διάσταση, ταυτόχρονα και παράλληλα. Και εσωτερική διάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση να την αντιμετωπίζουν συλλογικά και να μοιράζονται την ευθύνη. Το δεύτερο σημαντικό που καταγράφηκε στην απόφαση μετά από δική μας παρέμβαση, υπάρχει ειδική αναφορά στη σημασία αποτελεσματικής συνεργασίας με την Τουρκία στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και παράλληλα έχει καταγραφεί η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, μια χώρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Την ίδια στιγμή υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκία οφείλει να εφαρμόσει τη διμερή συμφωνία επανεισδοχής με την Ελλάδα, την οποία έχει μονομερώς αναστείλει, αλλά και τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και ασφαλώς καταγράφεται ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς διακρίσεις έναντι οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και έναντι της Κύπρου. Το τρίτο θετικό σημείο είναι ότι προκρίθηκε ως λύση για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη η καθιέρωση κέντρων υποδοχής, εμείς τα γνωρίζουμε ως hot spots, σε ευρωπαϊκές χώρες που θα επεξεργάζονται αιτήσεις ασύλου των ατόμων που θα εισέρχονται στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό ως θετικό, δεδομένου ότι η άλλη άποψη δεν ήθελε κανένα κέντρο υποδοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρά μονάχα εκτός Ευρώπης. Το τέταρτο θετικό σημείο είναι ότι συμφωνήθηκε ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και ειδικά ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί στη βάση της ευθύνης και της αλληλεγγύης το συντομότερο δυνατόν.
και η Αυστρία που αναλαμβάνει την Προεδρία και δεν δείχνει καθόλου πρόθυμη να εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η αλήθεια, οφείλει στο πλαίσιο αυτής της απόφασης τουλάχιστον να προσπαθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και τον Οκτώβρη το Συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και άρα και η Αυστριακή Προεδρία θα αναγκαστεί τον Οκτώβριο να μας δείξει τα αποτελέσματα της δουλειάς της. Το πέμπτο θετικό σημείο είναι ότι προκρίθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Αφρικής στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Και το έκτο είναι ότι συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει τις διαδικασίες για την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, όχι κάθε χώρα ξεχωριστά, για όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και δεν δικαιούνται άσυλο, στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες. Διότι, επαναλαμβάνω, οι επιστροφές δεν μπορεί να είναι ζήτημα της κάθε χώρας πρώτης υποδοχής, αλλά πρέπει να είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι σαφές ότι οι δυνάμεις αυτές που δεν θέλουν ευρωπαϊκές λύσεις έθεσαν χθες, έφεραν στα όρια της, θα έλεγα, την ευρωπαϊκή συνεργασία μας, τη λειτουργία μας στο υψηλότερο επίπεδο των 28, στο επίπεδο των ηγετών. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ένα πλέγμα συνεργασιών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαχείριση των ροών με όρους που να προστατεύουν τη Συμφωνία Σέγγεν και να επιτρέπουν την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή των βαρών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν με την Γερμανία και την Ισπανία η Ελλάδα προχώρησε σε μια πολιτικά δεσμευτική συμφωνία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο λογικής για τη συντονισμένη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στο πλαίσιο αρχών. Ο βασικός άξονας αυτής της συμφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση των παράνομων δευτερογενών ροών έναντι άμεσης επιτάχυνσης των επανενώσεων χωρισμένων προσφυγικών οικογενειών στη Γερμανία. Τονίζω, θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, ότι δεδομένου ότι η Βαλκανική Οδός έχει κλείσει εδώ και 2,5 χρόνια περίπου και ότι υπάρχουν 2 επιχειρήσεις Frontex στα βόρεια σύνορά μας με την Αλβανία και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι δευτερογενείς αυτές ροές είναι ούτως ή άλλως ελάχιστες. Λιγότερες υπολογίζουμε από 100-150 άτομα το μήνα. Ενδεικτικά τονίζω ότι η Γερμανία είχε πρόσφατα ζητήσει την επιστροφή στην Ελλάδα τους τελευταίους 6 μήνες περί τα 1,000 άτομα. Παράλληλα, η Γερμανία δεσμεύεται να ξεπαγώσει άμεσα τα 2.900 αιτήματα επανενώσεων οικογενειών από την Ελλάδα και βεβαίως θα εξετάσει θετικά και εκατοντάδες ακόμα υπόλοιπα αιτήματα επανενώσεων οικογενειών. Με βάση λοιπόν αυτή τη συνολική εικόνα, με βάση τις επανενώσεις, το συνολικό ισοζύγιο για την Ελλάδα θα διαμορφωθεί εξαιρετικά θετικό. Δηλαδή δεν ισχύουν κάποιες καταγραφές που έχουν ξεκινήσει, γνωστές καταστροφολογικές καταγραφές, ότι θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα από αυτή την τοποθέτηση και αυτή την στάση με επιπλέον άτομα, πρόσφυγες, οι οποίοι θα αποκλειστούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον όμως θα έλεγα
ότι αυτό που έχει για μας ιδιαίτερη σημασία είναι πως παρόμοιες συμφωνίες εντός αυτού του πλαισίου της συντονισμένης και συλλογικής αντιμετώπισης της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα και με άλλες χώρες. Το μέτωπο λογικής και συντονισμένης διαχείρισης του μεταναστευτικού στα πλαίσια αρχών χθες συγκρότησαν πέραν της Ισπανίας και της προοδευτικής της κυβέρνησης όλες οι χώρες με προοδευτικές κυβερνήσεις, συν βεβαίως την Γαλλία και τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιες χώρες ήταν στην απέναντι πλευρά. Οι χώρες του Βίζεγκραντ και η Αυστρία είχαν τον πρώτο λόγο. Αλλά αυτό που έχει σημασία να τονίσω είναι ότι ακόμα και η Ιταλία στο τέλος της ημέρας τάχθηκε με τις δικές μας θέσεις και εδώ προκύπτει η μεγάλη αντίφαση αυτών των ομοειδεατών, θα έλεγα, σοβινιστικών και εθνικιστικών προσεγγίσεων όταν τα συμφέροντά τους αντικειμενικά συγκρούονται. Καθώς η Ιταλία είναι μια χώρα του Νότου, δεν είναι μια χώρα του Βορρά. Επιπλέον, η Γερμανία και η Ισπανία δεσμεύτηκαν στα πλαίσια αυτής της συνεννόησής μας να στηρίξουν την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Δουβλίνου στην βάση της αλληλεγγύης εντός του 2018 και όχι στις καλένδες. Η Γερμανία και η Ισπανία δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τη λήψη έκτακτων ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την Ελλάδα στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής βαρών σε περίπτωση που υπάρξει νέα κρίση. Γιατί αυτή τη στιγμή συζητάμε χωρίς να είναι το φαινόμενο αυτό σε ένταση. Και τέλος, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση οικονομική στήριξη και ανακούφιση των 5 νησιών και των κατοίκων τους, των 5 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επιβαρυνθεί από την προσφυγική κρίση, καθώς βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο υποδοχής. Πέραν τη συζήτηση όμως για τη μετανάστευση, να σας πω εντάχει και δύο λόγια για τα υπόλοιπα. Πέραν τη συζήτηση για τη μετανάστευση, με την απόφαση που ελήφθη για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία το 2019, στην οποία πρωτοστάτησε η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακτά το ρόλο της στα Βαλκάνια, δίνοντας όραμα στην περιοχή, και φυσικά η Ελλάδα αποδεικνύεται σε ηγετική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίστηκε, όπως άλλωστε και χθες, στο πλαίσιο της συνάντησης όπου συμμετείχα, των σοσιαλιστών, καλωσορίστηκε η συμφωνία των Πρεσπών με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία μαζί με τη συμφωνία Βουλγαρίας, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, αποτελούν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα θετικό, θα έλεγα ένα εξαιρετικό παράδειγμα προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας στην πολύπαθη περιοχή μας. Προφανώς τα ίδια μηνύματα έλαβα και στο πλαίσιο της συνάντησής μου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος τόσο στην κατηδίαν συνάντησή μας, όσο και στην ενημέρωση στη Σύνοδο, τόνισε ότι η γειτονική μας χώρα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μόνο υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της αναθεώρηση. Δηλαδή, στην επόμενη Σύνοδο, αν δεν κάνω λάθος, στις 11-12 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μόνο εάν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας, δηλαδή επιτυχώς καταλήξει το δημοψήφισμα και ολοκληρωθούν επιτυχώς συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στη γείτονα χώρα. Τότε και μόνο τότε θα υπογραφεί πρωτόκολλο ένταξης και θα αρχίσει η κύρωση του πρωτοκόλλου
στις χώρες, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η οποία διαρκεί, σύμφωνα με την εμπειρία, περίπου 1,5 χρόνο. Συνεπώς, αν όλα πάνε καλά, η γειτονική χώρα θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία την άνοιξη του 2020. Τώρα, να πω επίσης ότι στα πλαίσια αυτού που σας έλεγα πριν προλίγου, της ανάδειξης του ηγετικού ρόλου της χώρας στην περιοχή των Βαλκανίων, είχαμε και την πρόσκληση, την επίσημη πρόσκληση για πρώτη φορά της Ελλάδας στην λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου, που αφορά μια ετήσια συνάντηση των δυτικοβαλκανικών χωρών με σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται η ευρωπαϊκή τους προοπτική. Θα παραβρεθώ λοιπόν στις 10 Ιουλίου στο Λονδίνο στη συνάντηση αυτή, μετά από πρόσκληση που έλαβα από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό. Παράλληλα, στις 7 Ιουλίου η χώρα μας θα υποβάλει αίτηση προκειμένου να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία 16+1 της Κίνας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, η οποία βεβαίως, αν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής, της κύρωσης της συμφωνίας με τους βόρειους γειτονές μας, διότι αυτό ήταν ένα από τα θέματα εκείνα τα οποία μας εμπόδιζαν να συμμετάσχουμε εκεί. Σας θυμίζω ότι η Κίνα τους αναγνωρίζει ακόμα ως δημοκρατία της Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα είναι πρωτοβουλία 16-1, θα είναι 17-1, με την Ελλάδα να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο ως πύλη εισόδου επενδύσεων από την Ανατολή, από την Κίνα, μετά βεβαίως και την πολύ μεγάλη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Και να προσθέσω εδώ ότι στις 4 Ιουλίου διοργανώνουμε και την 4η Σύνοδο Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας. Ενώ πριν από λίγο είχα τη χαρά να υπογράψω με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζακ Λοντ Γιούνκερ, τη συμφωνία που αφορά την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατασκευή του αγωγού IGB, του κάθετου άξονα στον ΤΑΠ, που θα ενώνει τη Βόρεια Ελλάδα με την Βουλγαρία, κατασκευή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Τέλος, στα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωζώνης, ζητήματα που μας απασχόλησαν σήμερα στην Σύνοδο των Χωρών της Ευρωζώνης, καταρχάς είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, αλλά και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Eurogroup και τον Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Γιούνκερ, Σεντένο και Ντράγκη, για τη θετική συμβολή τους για την καθαρή έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, για το τέλος και της τελευταίας εστίας κρίσης στην Ευρώπη, που είναι το τέλος της ελληνικής κρίσης. Και βεβαίως το κλίμα ήταν σχετικά πανηγυρικό, καθώς όλοι οι συνάδελφοι είχαν να πούν καλά λόγια και να συγχαρούν την Ελλάδα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία της. Συζητήσαμε βεβαίως. Μια μεγάλη επιτυχία που θέλω να επαναλάβω δεν αφορά μόνο το τέλος του προγράμματος, αφορά κυρίως και την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους που αποκαθιστά τη βιωσιμότητά του, γεγονός το οποίο δεν το λέμε εμείς, αποδεικνύεται και από την καθημερινά σταθερή μείωση των επιτοκίων του δεκαετούς ομολόγου, που σήμερα έπεσε κάτω από το φράγμα του 4%. Στη συνέχεια, είχα την ευκαιρία να συνοψίσω τις θέσεις της χώρας για τη συζήτηση που αφορά την εμβάθυνση της Ευρωζώνης σε 5 σημεία: στην ανάγκη ενός ισχυρού προϋπολογισμού με αντικυκλική αναδιανεμητική λειτουργία,
στην ανάγκη να υπάρξει φορολογική σύγκληση, ώστε να αποτραπεί ο φορολογικός ανταγωνισμός και να κλείσει η πόρτα στους φορολογικούς παραδείσους στην Ευρώπη. Τρίτον, στην ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των υπερβολικών πλεονασμάτων αλλά και των υπερβολικών πλεονασμάτων τρεχουσών συναλλαγών των χωρών του Βορρά με την αντίστοιχη μεταχείριση που έχουμε δει εδώ και χρόνια και αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών του Νότου. Τέταρτον, την ανάγκη να μετεξελιχθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Χρειαζόμαστε να δανειστεί έσχατης καταφυγής για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τώρα που έσβησε και η τελευταία αιστεία της φωτιάς στην Ευρωζώνη, έσβησε δηλαδή η κρίση στην Ελλάδα, της φωτιάς που άναψε το 2008, πρέπει να προετοιμαστούμε για πιθανές επόμενες αιστείες φωτιάς. Γιατί φαινόμενα πυρκαγιάς θα έχουμε και στο μέλλον στην Ευρώπη. Έτσι είναι η παγκόσμια οικονομία. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε και άρα πρέπει να κάνουμε τολμηρά βήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό που θα στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων, θα λειτουργεί εντός των ευρωπαϊκών συνθήκων υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ζήτησα αυτή η συζήτηση να έχει ένα deadline. Πολύ συντομότερα από το τέλος του έτους, θα έλεγα εγώ, διότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις πριν τις ευρωεκλογές του 19 για να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσει η λεγόμενη ενιαία εγγύηση καταθέσεων, συμφωνήθηκε η ενίσχυση του ESM ως ενός μηχανισμού που θα στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και με ένα ισχυρό σύστημα εγγύησης, ένα ισχυρό backstop όπως λέγεται, και συμφωνήθηκε να επαναλάβουμε αν χρειαστεί σε μη προβλεπόμενη, αν θέλετε, από το χρονοδιάγραμμα σύσκεψη της Σύνοδο των Χωρών της Ευρωζώνης το ερχόμενο φθινόπωρο, αλλά στην απόφαση έχει μπει ότι ο τελικός ορίζοντας των αποφάσεων είναι η Σύνοδος του Δεκέμβρη του 2018. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, και ζητώ συγγνώμη γιατί με ακρηγόρησα, αλλά ήταν μια σύνοδος που είχε πολλά, είμαι ανοιχτός να δεκτώ όλες σας τις ερωτήσεις. Ο κύριος Φασουλάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι γνωστό το βάρος που σηκώνουν. Και από 1η του Ιούλη θα έχουμε αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είδα ότι θα πάρουν κάποια μέτρα ενίσχυσης, εάν σκοπεύετε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φασουλά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι το οποίο δεν σχετίζεται όμως με τις αποφάσεις που πήραμε χθες για την οικονομική ενίσχυση και την ενίσχυση σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό των νησιών αυτών, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που έχω πάρει εδώ και καιρό από την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ στην Αθήνα. Του είχα θέσει την ανάγκη η Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα 5 αυτά νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στους πολίτες αυτών των νησιών που σηκώνουν όλο το βάρος για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά και να καταλήξουμε στον τρόπο που αυτό θα συμβεί, στις τεχνικές λεπτομέρειες, και βεβαίως σήμερα έχω δώσει εντολή, η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν θα προχωρήσει άμεσα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι δεν έχουμε τη χρονική πολυτέλεια, άμεσα σε νόμο που θα αναιρεί αυτή την
αποφασισμένη το προηγούμενο διάστημα, άδικη κατά τη γνώμη μου, αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη επιλογή η οποία έγινε πράξη, κυρίως, και θέλω να τονίσω αυτό, χάρη στην κατανόηση του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος είναι απόλυτος γνώστης των συνθήκων στα 5 αυτά νησιά και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει οι νησιώτες μας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά θετική. Για πόσο καιρό? Κύριε Φασουλά, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι όσο διαρκεί η προσφυγική κρίση στα 5 αυτά νησιά, αλλά και σε ό,τι με αφορά όσο είμαι εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, από ό,τι φαίνεται και τα δύο θα διαρκέσουν πολύ, δεν θα υπάρξει άνοδος της τιμής του ΦΠΑ στα 5 νησιά. Και από αυτή την πτέρυγα λίγο, κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Πρωθυπουργέ, η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι κάνετε τα χατήρια της κυρίας Μέρκελ, γιατί και μάλιστα εις βάρος της χώρας μας, αποδεχόμενος τώρα να επιστρέφουν πρόσφυγες και τα λοιπά, γιατί αποβλέπετε στο μέλλον να υπάρξει μία ευνοϊκότερη στάση από την πλευρά της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τα ήδη ψηφισμένα μέτρα μετά τη λήξη των μνημονίων. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε βρεθεί μπροστά σε θεωρίες συνωμοσίας. Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Η Ελλάδα πετυχαίνει. Πετυχαίνει τους στόχους της, βγαίνει από το πρόγραμμα, πέτυχε μια εξαιρετική απόφαση για το χρέος, έχει διαψεύσει τις κασάνδρες και άρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, αν και δεν έχω άμεση εμπειρία, αλλά έχω ακούσματα, μου θυμίζει τον τζογαδόρο που συνεχίζει να τζογάρει ξανά και ξανά και ξανά για να ρεφάρει και χάνει όλα τα λεφτά στο τέλος. Και μάλιστα τζογάρει διαρκώς με αιμονή στο ίδιο χρώμα, στο μαύρο, στο χρώμα της καταστροφής. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι θα εφαρμοστεί ο περιβόητος κόφτης. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, η τρίτη αξιολόγηση. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για αντίμετρα. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα πάρουμε λύση για το χρέος. Τώρα επιμένουν να βάζουν όλα τους τα λεφτά σε ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθώ με ιδιαίτερη θυμηδία και θέλω να σας πω το εξής. Το θετικό για τη χώρα είναι ότι έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους της. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις για πρώτη φορά, δομικές και ουσιαστικές, μπορεί να πιάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και αυτό το οποίο καταφέραμε με την απόφαση για το χρέος, να στέκεται στα πόδια της, να δανείζεται αυτοδύναμα από τις αγορές, χωρίς πιστωτική γραμμή, όπως κάποιοι επιθυμούσαν και επισημέναν την ανάγκη δήθεν ότι δεν αντέχει η χώρα, αλλά δεν θέλαν να υπάρχει η δυνατότητα στη χώρα και στην όποια εκλεγμένη κυβέρνηση, να αποφασίζει αυτή με ποια μέσα θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τους συγκεκριμένους στόχους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αν συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να βάζει τα λεφτά της στο μαύρο και να τζογάρει ξανά και ξανά, μπας και ρεφάρει την χασούρα της, θα τα χάσει όλα στο τέλος. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς με υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και θα βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση σε ό,τι αφορά την οικονομική, τη δημοσιονομική σταθερή πορεία της χώρας εντός των στόχων, αλλά και την κοινωνική βιωσιμότητα. Και βεβαίως όταν βλέπετε ότι η χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις διορθωτικές, ενώ ακόμα δεν έχει βγει από το πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι σε 2 μήνες από τώρα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία
την οποία όμως επαλαμβάνω πρέπει να τη διαχειριστεί με σύνεση και με υπευθυνότητα. Διότι το να γυρίσουμε πίσω στις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση και στη χρεοκοπία του 2009 θα ήταν όχι απλά ανοησία, αλλά αυτοκτονία από πλευράς μας. Η κυρία Ψαρά και μετά ο κύριος Ρούμπος. Γεια σας, και από μένα να σας γυρίσω λίγο στο μεταναστευτικό και να σας ρωτήσω αν η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που δήλωσαν πρόθυμες να φιλοξενήσουν αυτά τα καινούργια κέντρα τύπου hot spot που η Ελλάδα έχει ήδη. Γιατί όταν βγήκε έξω ο πρόεδρος Μακρόν, όταν βγήκε έξω ο καγκελάριος Κούρτς, είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε στο εδαφός μας τέτοια κέντρα. Ποιες χώρες τελικά ήταν ανάμεσα στις διαθέσιμες και είναι τα hot spot της Ελλάδας τόσο επιτυχημένα τελικά? Ποια είναι η δική σας άποψη? Και τελευταία ερώτηση, αν μπορώ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αν είσαστε αισιόδοξος για την αναθεώρηση του Δουβλίνου και για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Ευχαριστώ. Ναι, η Ελλάδα έχει hot spots. Δεν έχει νόημα να δεσμευτούμε για κάτι καινούριο, αφού έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση έχει ληφθεί σε εθελοντική βάση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάποιες χώρες εκ των πραγμάτων, θέλοντας ή μη, θα οδηγηθούν πολύ γρήγορα στη δημιουργία αυτών των κέντρων για να μπορέσουν να ελέγξουν τις ροές και να μπορέσουν με έναν τρόπο συντονισμένο και συλλογικό να κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας και σε όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Τώρα, στο ερώτημά σας, εάν είναι το μοντέλο πετυχημένο, η άποψή μου είναι ότι η ιδέα δεν είναι κακή, αλλά η εφαρμογή από τη θεωρία απέχει πάρα πολύ. Η θεωρία από την πράξη πολλές φορές απέχει. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα, ένα πολύ ουσιαστικό πρόβλημα. Έχει να κάνει με την πίστη της, τη δέσμευσή της στη διεθνή νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο. Εμείς λοιπόν δεν ξεπετάμε τις αιτήσεις ασύλου, ούτε στέλνουμε πίσω καραβιές απελπισμένων ανθρώπων, αλλά τους υποδεχόμαστε και κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από το Διεθνές Δίκαιο διαδικασίες για την εξέταση του ασύλου, που είναι γνωστό ότι απαιτούν χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου πράγματι κέντρα υποδοχής που θα έπρεπε να φιλοξενούν, που έχουν μια χωρητικότητα 5.000 ατόμων, να έχουν 10-12.000 άτομα. Και το καλύτερο ξενοδοχείο να ήταν, αντιλαμβάνεστε ότι από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξουν καλές συνθήκες διαβίωσης. Άρα λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τις χώρες που θα το επιλέξουν. Πιθανολογώ ότι θα είναι αρκετές. Θα είναι μάλλον όσες χώρες δέχονται ροές από τη θάλασσα. Είναι ένα στοίχημα να δούμε αν σε συνθήκες μικρότερης πίεσης από αυτή που δέχεται η Ελλάδα στο Ανατολικό Αιγαίο θα καταφέρουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει εμείς. Τους το εύχομαι. Τώρα στο ερώτημά σας για το αν, όπως είπατε, είμαι αισιόδοξος ή όχι για την αθεώρηση του Δουβλίνου, θέλω να σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Η Ευρώπη είναι διχασμένη σε αυτούς που το επιθυμούν και το κατανοούν και σε αυτούς που το πολεμάνε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ρήξη δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί. Συνεπώς, αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν οι χώρες που το επιθυμούν. Και οι χώρες που δεν το επιθυμούν, εντάξει, θα μείνουν με τη χαρά ότι για τις ίδιες δεν θα υπάρχει καταμερισμός, αλλά ενδεχομένως θα έχουν άλλες απώλειες. Διότι δεν μπορείς να έχεις και τα ωφέλη του Δουβλίνου και τα ωφέλη του Σέγγεν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπογράφτηκε στις πρέσπες η συμφωνία, η γνωστή συμφωνία. Έκτοτε ο κύριος Ζάεφ, ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, σε κάθε ευκαιρία λέει ότι πήραν την εθνότητα και τη γλώσσα. Θέλω ένα σχόλιο από αυτού. Και επίσης, επειδή είπατε για τα οικονομικά και το πού πάει η χώρα, η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο, μιλάει μόνο για καταστροφή, δείχνει και εκλογές άμεσα.
Αυτό για την η εθνότητα το ακούω πρώτη φορά από εσάς. Την ταυτότητα. Γιατί για τη γλώσσα το ξέραμε από το 1977. Και δυστυχώς σε μια σύνοδο στο Ζάπιο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έμαθα για μια δήλωση του Πρωθυπουργού Ζάεφ σχετικά με την αναγνώριση της ταυτότητας των γειτόνων μας. Αν εννοεί ότι έχει το δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου αλλά και της συμφωνίας να αυτοπροσδιορίζεται, έχουν το δικαίωμα οι βόρειοι γειτονέρες να αυτοπροσδιορίζονται, αυτό είναι απολύτως σωστό. Όπως και εμείς έχουμε το σαφές δικαίωμα να αποκαλούμε τους γείτονές μας Σλάβο Μακεδόνες ή πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ή εν πάση περιπτώσει όπως αλλιώς έχει στην καθομιλουμένη καθιερωθεί. Διεθνώς βάσει της συμφωνίας η ηθαγένεια του γειτονικού μας λαού καθορίζεται σαφώς. Η συμφωνία είναι απόλυτα σαφής και καθαρή ως προς αυτό. Εκεί όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν μόνο τον όρο Μακεδόνες και μάλιστα στα διαβατήριά τους, με τα οποία ερχόντουσαν στην Ελλάδα κατά χιλιάδες στη Χαλκιδική τα καλοκαίρια και τους καλοδεχόμασταν και σωστά και έτσι θα συνεχίσουμε, θα υπάρχει Μακεδόνες, παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όπου θα αναγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το πιο σημαντικό όμως, το πιο σημαντικό από όλα όσα είχαμε το τελευταίο διάστημα σε δηλώσεις είναι αυτές που αφορούν και συνεντεύξεις του κ. Ζάεφ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δημητρόφ, που παραδέχονται ξεκάθαρα, τοποθετούνται, λέγοντας ότι είναι Σλάβοι και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία και την πολιτισμική της κληρονομιά, ότι δεν κατάγονται από αυτήν και βεβαίως επίσης ότι δεν διεκδικούν και δεν θα μπορούσαν άλλωστε να διεκδικούν ή να έχουν διεκδικήσει σχετικά με μειονότητες εντός της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πολύ θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε. Και ο κύριος Πληθωράκης μετά. Κύριε Πρόεδρε, μάθαμε χθες ότι θέσατε στον κύριο Στόλτεμπεργκ το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται επί μακρόν διάστημα στις φυλακές Ανδριανούπολης. Θέλετε λίγο να μας πείτε αν είστε αισιόδοξος ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πιέσει και να υπάρχει αποτέλεσμα επ' αυτού και επίσης αν θέσατε το θέμα και στη Σύνοδο και σε άλλους ηγέτες. Βέβαια, έθεσα το ζήτημα αυτό στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Του εξέφρασα την άποψη ότι είναι απαράδεκτο για δύο σύμμαχες χώρες στον στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας να υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά. Δύο Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα παραπάνω από το να έχουν την ατυχία να βρεθούν στα πλαίσια μιας περιπολίας ρουτίνας λίγα μέτρα στην άλλη πλευρά, να βρίσκονται εδώ και 3,5 μήνες στις φυλακές της Ανδριανούπολης και μάλιστα χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, να έχει φτιαχτεί κατηγορητήριο. Βρήκα την κατανόηση του Γενικού Γραμματέα, αν και όπως μου είπε έχει λιγοστά εργαλεία με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο της Συμμαχίας για να κινηθεί, αλλά σε επίπεδο πολιτικής βούλησης με διαβεβαίωση ότι θα κινηθεί όπως ήδη έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι φαντάζομαι πως θα είναι μια ευκαιρία η συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο στα πλαίσια αυτής της Συνόδου του ΝΑΤΟ 11 και 12 του Ιούλη να τεθεί και αυτό το ζήτημα, όπως και αν θέλετε το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε και μέσα από την, αν θέλετε, ευνοϊκή, θετική εξέλιξη αυτού του ζητήματος, να υπάρξει μια πορεία
νέου ξεκινήματος, ας το πω έτσι, ανασυγκρότησης της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία, επαναλαμβάνω, εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να βασίζεται σταθερά στην καλή γειτονία, στην φιλία και τη συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια ερώτηση, διότι στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά αυτά τα κέντρα ελέγχου των μεταναστών υπάρχει η λέξη ελεγχόμενα. Και επειδή ελεγχόμενη μπορεί να είναι μια παιδική χαρά, ελεγχόμενη ήταν και το Auschwitz, θα ήθελα με κάποιο τρόπο να μου πείτε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελεγχόμενα. Επίσης, θα είναι το ίδιο ελεγχόμενα, διότι αν δεν μάσει στην Ελλάδα είναι λιγότερο ελεγχόμενα, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι ελκύ, εάν στην Ιταλία είναι κάτεργο. Και επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι τώρα δεν υπάρχει κρίση προσφυγική. Εδώ υπήρξε πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Εάν υπάρξει πολιτική προσφυγική κρίση πάλι σαν και αυτή που γνωρίσαμε το 2015, θα υπάρξει μετά από όλη αυτή τη φασαρία κάτι διαφορετικό στην Ευρώπη που εμάς να μας ελαφρύνει? Ευχαριστώ. Ναι, καταρχάς επισημάνατε ένα σημείο πολύ έντονης διαφωνίας και αντιπαράθεσης χθες βράδυ. Διότι η άλλη άποψη ζητούσε να υπάρχει σαφής αναφορά σε κλειστά κέντρα. Η δική μου η θέση και στάση, εκφράζοντας και την εμπειρία μου από την Ελλάδα, είναι ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται απολύτως έξω από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς δεν μπορείς, δεν δικαιούσε να φυλακίζεις ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς να δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ευτυχώς, κύριε Σπινθουράκη, το Συμβούλιο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμα τη δικαιοδοσία να αλλάζει το διεθνές δίκαιο. Αν την είχε, μπορεί να το έκανε, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Βρέθηκε λοιπόν μία συμβαστική φόρμουλα, η οποία λέει, αναφέρεται σε ελεγχόμενα κέντρα, που σημαίνει ότι δεν θα είναι φυλακές, αλλά δεν θα δίνει την δυνατότητα σε όσους περιμένουν, προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους, να σηκωθούν και να φύγουν και να πάνε να συνεχίσουν το δρόμο και το ταξίδι τους. Θα είναι κέντρα φιλοξενίας ελεγχόμενα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο συμβαίνει στα ελληνικά νησιά. Και επίσης να σας πω, κύριε Σπινθουράκη, να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν έχω αντίρρηση. Απλά να σας πω, ναι, να κάνετε. Απλά να σας πω, γιατί και εγώ το ξέχασα. Αυτή ήταν μία από τις σημαντικότερες κόντρες που είχαμε χθες βράδυ με τον Αυστριακό Πρωθυπουργό και τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτή τη θέση που χθες υποστήριζε ο Αυστριακός και ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απέναντι στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε όλες τις προοδευτικές φωνές μέσα στο Συμβούλιο είναι η θέση που υποστηρίζει στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης. Απλά η ερώτηση είναι, θα δημιουργηθούν και άλλα hot spots στην Ελλάδα? Όχι βέβαια, γιατί υπάρχει λόγος. Η συζήτηση αυτή χθες δεν αφορούσε την Ελλάδα. Ο κ. Αντζολίτος. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε για τον ΦΠΑ στα νησιά και τα καλά αποτελέσματα που είχατε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα συμπεράσματά του δεν φαίνεται να αλλάζει στάση σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους για το 19 και το 20. Και βεβαίως για το θέμα της περικοπής των συντάξεων. Εκεί τι σκέφτεστε να κάνετε? Θα έρθετε σε ρήξη αν χρειαστεί? Σκέφτομαι καταρχάς να τους ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους αυτά τα 8 χρόνια. Νομίζω ότι και οι ίδιοι θα έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και ήδη οι διεθνείς αναλυτές και για τα ορθά αλλά και για τα λάθη που έχουν κάνει. Οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστές. Η δημοσιονομική προσαρμογή βεβαίως έχει πλέον ολοκληρωθεί. Και τούτο αποτελεί και θέμα που αναγνωρίζει και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η σημαντική είδηση όμως, κύριε Αντζολέτο, σήμερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι κάποιες πάγιες θέσεις και απόψεις τους, τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά η σημαντική είδηση είναι η δήλωσή τους, η πεποίθησή τους ότι οι αγορές είναι πλέον
ορθάνυκτες για την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε, γιατί αυτό ανοίγει τον ορίζοντα της σταθερότητας και της ανάκτησης πολλών βαθμών ελευθερίας για την όποια κυβέρνηση εκλέγει ο ελληνικός λαός από τούδο και στο εξής. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επανέλθουμε λίγο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς λέτε βεβαίως για το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Ακούσαμε τον κύριο Ζάεφ να δηλώνει Σλάβος. Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη τα επεισόδια και τα είναι πολύ θλιβερά της αλλοδοξίας από την βεβήλωση του Μνημείου Εβραϊκού Πολιτισμού, τα επεισόδια της εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέχρι και τη φραστική επίθεση που δέχθηκε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης από διερχόμενους έξω από το σπίτι του. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση, πώς μπορεί να βελτιωθεί? Ναι, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι εδώ και καιρό και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μία ένταση, μία έξαρση του φαινομένου, θα έλεγα, ενός πολιτικού φανατισμού ακραίων ομάδων που συγκροτούν τις θέσεις και τις απόψεις τους γύρω από έναν επίπλαστο πατριωτισμό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε την άνοδο των δυνάμεων, των λεγόμενων του εθνολαϊκισμού, των ακραίων, ακροδεξιών, λαϊκιστικών και εθνικιστικών δυνάμεων. Στην Ελλάδα έχει πάρει και μια πολύ ακραία μορφή, το γνωρίζουμε αυτό, με τα μεγάλα ποσοστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μιας πολιτικής δύναμης που δεν είναι απλά στο χώρο της άκρας δεξιάς, αλλά είναι φιλοναζιστική και που τοποθετείται διαρκώς με ακραίες θέσεις απέναντι και στο πολίτευμα, όπως η τελευταία τοποθέτηση βουλευτή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να μείνω στις ευθύνες που έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του αυτοαποκαλούμενου, του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Διότι πιστεύω ότι τούτη την ώρα η θέση και η στάση που αναπαράγει μια λογική διχασμού για οποιουσδήποτε λόγους έχουν να κάνουν είτε με εσωτερικά προβλήματα είτε με πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά μια λογική διχασμού απέναντι σε αυτούς που δήθεν κρατούν μια αντιπατριωτική στάση και σε αυτούς που υπερασπίζονται πατριωτικές θέσεις, είναι μια αδιέξοδη πολιτική που όσοι την επιχειρούν θα τη βρουν σύντομα μπροστά τους. Όπως είπα και στα φαινόμενα στο πρώτο φαινόμενο έντονο που είχαμε, που ήταν ο προπυλακισμός του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα, το ποντιακό ελληνισμό, υπάρχουν μεγάλες ευθύνες στην πλευρά του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που αφήνει μια σειρά από στελέχη, έπρεπε να περάσουν ένας ενάμισης μήνας για να διαγράψει το στέλεχος τον δήμαρχο της Σπάρτης, αν δεν κάνω λάθος, του Άργους, με συγχωρείτε, αλλά και μια σειρά από κορυφαία στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι, οι οποίοι έχουν επιβάλει μια ακραία γραμμή και λογική και ρητορική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική και η ψυχραιμία. Αυτοί που φωνάζουν, αυτοί που δημιουργούν επεισόδια, είναι μεμονωμένες μειοψηφίες που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν, για να το πω και διαφορετικά, αυτούς που διαφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πιστεύω, ανεξαρτήτως απόψεων από του συγκεκριμένου ζητήματος, αυτούς τους ακραίους τους απομονώνει. Η μεγάλη, σιωπηλή πλειοψηφία του ελληνικού λαού καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και ελπίζω γρήγορα αυτή την αμέριστη καταδίκη, αυτή τη στάση να την έχουν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Έχουμε άλλη μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και τα όσα είπατε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ,
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι επειδή το θέμα το θέσατε και στον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν όταν του τηλεφωνήσατε για να τον συγχαρείτε για την επανεκλογή του, ότι η απάντηση από τον Τούρκο πρόεδρο ήταν αρνητική και σας έβαλε πάλι στο τραπέζι το θέμα των 8. Κοιτάξτε, οι θέσεις του κυρίου Ερντογάν είναι γνωστές. Εγώ τον πήρα για να τον συγχαρώ. Του έθεσα το θέμα όμως, λέγοντάς του ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει αυτό το αγκάθι ανάμεσα στις σχέσεις μας. Τον διαβεβαίωσα ότι παρά τις διαφορές μας είμαστε προσανατολισμένοι, προσιλωμένοι στη λογική της καλής γειτονίας και του διαλόγου και ότι δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έχει εχθρούς, αλλά να αισθάνεται ότι έχει φίλους στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Μου είπε ότι έχει και αυτός ένα πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα. Του απάντησα όπως έπρεπε να το απαντήσω. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το έχω απαντήσει ως προς αυτό το θέμα. Δεν έκανε όμως, για να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ευθύ παραλληλισμό των δύο θεμάτων. Απλά έθεσε ότι υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στην ατζέντα μας. Όμως το θετικό, γιατί εγώ θέλω να μείνω στο θετικό, είναι ότι ο ίδιος μου είπε ότι είναι μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά στην ερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ας ελπίσουμε ότι θα είναι επικοδομητική αυτή η συνάντηση. Πρέπει να πάρουμε και το αεροπλάνο. Έλατε, να είναι τελευταία. Μικρόφωνο μόνο. Με έκανε εντύπωση ένα πολύ θετικό τίβισμα που εκπέμψατε αμέσως μετά την υπογραφή της Ελληνοϊσπανικής Συμφωνίας με την Γερμανία, λέγοντας ότι οι χώρες που στηρίζουν την ευρωπαϊκή λύση για τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτό το τίβισμα ήταν και μια προτροπή μιας εξαγγελίας, μιας κάποιας πρωτοβουλίας που έχετε κατά νου στο ζήτημα των μεταναστευτικών με άλλες χώρες. Κάτι που ξεπερνά τις συζητήσεις που έγιναν μέσα στη Σύνοδο. Όχι, πρέπει να σας πω ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κοινής κατανόησης στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αλλά και στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργεί με αρκετές χώρες. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το πλαίσιο κουβεντιάσαμε και με τον πρόεδρο Μακρόν τη δυνατότητα κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να συγκληθεί και αυτή η σύσκεψη των χωρών του Νότου στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι η χώρα που πρέπει να τη συγκαλέσει. Είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε από κοινού και με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό Κώστα και τον πρωθυπουργό Σάντσεθ, για να δούμε τα κοινά μας βήματα, τον κοινό βηματισμό μας το επόμενο διάστημα. Αλλά θέλω να επισημάνω, μιας και ρωτάτε, ότι αντίστοιχου χαρακτήρα συμφωνίες το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν. Εκεί όπου δεν είναι εφικτή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων η ομοφωνία, θα υπάρξουν ενισχυμένες συνεργασίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες μετά τη συμφωνία για το μεταναστευτικό στη Σύνοδο Κορυφής. Το θέμα αυτό και